Με K και 2L, ή αλλιώς επικοινωνείτε και είμαστε ανοιχτοί και το θέλουμε πάρα πολύ, γιατί θέλουμε να έχουμε ανοιχτή επαφή με τον κόσμο. Μας στέλνετε ένα mail femd29@gmail.com. Και ακόμα το καινούργιο mail με το καινούργιο όνομα, έχει πλάκα αυτό τελικά. Κολεκτίβα με τελεία ανάμεσα στα 2L, call.lectiva, papakiyahoo.gr για όποιον θέλει να μας πει οτιδήποτε. Είμαστε η Κολεκτίβα. Ευχαριστούμε τον Άρτου Μπεράλες που μας κάλεσε για σήμερα. Και θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά. Γεια σας, είμαστε η Demonte Production, Κωνσταντίνος, Γιάννης, στην εκπομπή Άρτου Μπεράλες. Η Demonte Production, Demonte στην ουσία, είναι ένα όνομα που έχουμε εδώ στα όνειρά μας για να καταφέρουμε, ας πούμε, να εκφραστούμε μέσα από συγκεκριμένα ντοκιματογράφου. Όπως είπαμε, είμαι εγώ, ο Ιωάννης, είναι ο Αλέκος, ο οποίος ασχολείται πιο πολύ με το θέμα του operateur, με την κάμερα και με το post-production. Είναι η Ναταλία, η οποία είναι ηθοποιός, όπως και ο Τάσος, ο οποίος είναι ηθοποιός και μουσικός. Στην ουσία η βασική μας αυτή. Το πρώτο εγχείρημα που κάναμε το 2007 που ολοκληρώθηκε ήταν το Layback, το οποίο σχετιζόταν
σχέση και το θέμα του ήταν το πόκερ, ας πούμε, και ο τζόγος, αλλά κυρίως στηριζόταν στα influences που είχαμε από σκηνοθέτες όπως τον Quentin Tarantino ή τον Guy Ritchie. Μετά δημιουργήσαμε και άλλα projects με λόγω και της σχολής του Κωνσταντίνου που πήγαινε σκηνοθεσία. Αλλά το τελευταίο project που έχει γίνει το 2040 The Shelter, το οποίο σχετίζεται με τρεις χαρακτήρες σε ένα μέλλον, όπως το λέει και ο τίτλος, το 2040, το οποίο έχει πέσει το οικονομικό καθεστώς και ασχολείται με ένα τρίγωνο δύο αντρών και μιας γυναίκας, στο οποίο η γυναίκα κάποια στιγμή φεύγει έξω από το εξόκλειστο μέρος που ζουν, το καταφύγιο, και δημιουργείται μια σύγχυση και μια αντίθεση από τον ένα χαρακτήρα, μια σύγκρουση ότι τι θα απογίνουν τώρα ώσπου να έρθει η κοπέλα κτλ. Η κατάσταση στην οποία, ας πούμε, βρισκόμαστε είναι ότι λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά άμα μείνεις εκεί δεν προχωράς. Προσπαθούμε με ό,τι έχουμε, με ό,τι μέσο έχουμε, με ό,τι όρεξη έχουμε να βγάλουμε κάτι, ας πούμε, να δώσουμε στον κόσμο κάτι το οποίο μπορεί να π.χ. να το δούμε στον ύπνο μας ή να το ξέρω εγώ, μια φάση, ας πούμε, της ζωής μας, κάτι, το οτιδήποτε, ας πούμε, προσπαθούμε να το κάνουμε εικόνα. Κοίτα, αυτό που μας παρακίνησε να ασχοληθούμε με το κινηματογράφο, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, είναι ότι η δημιουργικότητα σε κάνει να νιώθεις ελεύθερος. Και ώσπου να το βρεις αυτό, όποια και σε μια ηλικία εφηβική να είσαι και να σου κολλήσει κάτι, πρέπει να περάσει πολύ χρόνο για να κατασταλάξεις σε τι τίνεις και σε τι σε εκφράζει. Και εμείς όχι αργά, αλλά σύντομα το μάθαμε και το παλεύουμε. Εν έτη 2010 ζούμε, ας πούμε, σε μια υποτιθέμενη κρίση, οικονομική κρίση, τη ζήσαμε και τη ζούμε, όπου η ιστορία έχει δείξει ότι είναι σε αυτές τις περιόδους η τέχνη, ας πούμε, ανθίζει, παίρνει τα πάνω της. Έτσι έχουμε το 2010, έχει γίνει, θα βγουν στον ελληνικό κινηματογράφο γύρω στις 20 και παραπάνω ταινίες, κάτι το οποίο χρόνια έχει να γίνει. Οπότε αυτό έχει να μας δείξει ότι ο κινηματογράφος, ας πούμε, πάει να κάνει ένα βήμα, ας πούμε, μπροστά από τα τόσα χρόνια, ας πούμε, που βρίσκεται στο μηδέν. Ελπιδοφόρο είναι αυτό, ελπιδοφόρο είναι για μας και για τους νέους, ας πούμε, δημιουργούς, ότι θα υπάρξει, ας πούμε, κάτι καινούργιο στο τώρα, ας πούμε, στο τώρα το οποίο είναι μόνο, δηλαδή είναι ένα απαισιόδοξο χρονικό σημείο για όλους τους ανθρώπους, θεωρώ, πιστεύω εγώ προσωπικά. Σχετικά με το κράτος, αυτό που λείπει για να εξάγει πολιτισμό και όχι ανακυκλώσιμο, που έχει γίνει βαρετός πλέον από την Ελλάδα, είναι η ίδρυση μιας Ακαδημίας Κινηματογράφου, το οποίο ακόμα συζητιέται, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ, πολύ χρόνια πίσω, ας πούμε, 30 χρόνια πίσω, το οποίο εγώ σαν Γιάννης, ας πούμε, δεν πιστεύω πολύ στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, γιατί έχω συνηθίσει να είμαι αυτοδίδακτος, αλλά σε αυτό το θέμα, το οποίο θέλει κάποια κατάρτιση σε θέμα το να προσεγγείς την άποψή σου πάνω στην εικόνα, είναι πολύ σημαντικό και πολύ δύσκολο, χρειάζεται ένα είδος εκπαίδευση και ουσιαστικά το κράτος πρέπει να το στηρίξει αυτό άμεσα κιόλας, γιατί πιστεύω η εικόνα είναι αυτό που μπορεί και η Ελλάδα, ας πούμε, έχει την ικανότητα μέσα από την κοινωνία της και τη μιζέρια της, ας πούμε, πλέον, να δείξει πολλά πράγματα. Άρα πρέπει να το στηρίξει το κράτος με μια ακαδημία, το οποίο να βγάλει ένα κίνημα το οποίο είναι πολύ εφικτό, και υπάρχουν ήδη, όπως είπε και ο Κώστας, πολλές προσπάθειες να μπορέσουν και να ξεχωρίσουν καινούργιους δημιουργούς και
να βγάλουν πλέον ένα καινούριο στίγμα το οποίο μπορεί να προωθηθεί πολιτιστικά από την Ελλάδα. Εντάξει, παντού υπάρχουν καθισήματα, εννοείται, αλλά εντάξει, η νέα εποχή θα δείξει. Τώρα τα φεστιβάλ για εμάς και για όλους τους ανθρώπους που είναι στην ίδια φάση με εμάς, όπως στην ουσία προσπαθούν μόνοι τους να κάνουν κάτι και να προωθήσουν αυτό το κάτι που κάνουν, είναι ο μόνος διάδρομος. Τα φεστιβάλ είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτή η διανομή που λέμε. Στην Ελλάδα υπάρχει το Φεστιβάλ της Δράμας, υπάρχει το Ψαροκόκαλα που είναι στην Αθήνα. Υπάρχουν για μικρού μήκους, ναι, πάντα μιλάμε. Υπάρχουν διάφορα φεστιβάλ τα οποία προσπαθούν μέσα από αυτόν τον θεσμό που έχουν στήσει, ας πούμε, να προωθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους ίδιους, σαν και εμάς, ας πούμε, το ίδιο επίπεδο. Αλλά θεωρώ ότι κάποια από αυτά τα φεστιβάλ πλέον έχουν, δηλαδή επειδή έχουν χρόνια πίσω τους, έχουν αράξει σε αυτό στο όνομα το οποίο έχουν και δεν κοιτάνε, ας πούμε, να γίνουν λίγο πιο, δηλαδή τα βρίσκω λίγο οπισθοδρομικά, ας πούμε, στο πώς κινούνται και στον τρόπο λειτουργίας τους. Δηλαδή χρειάζονται φρέσκα μυαλά, χρειάζονται φρέσκοι άνθρωποι να μπουν μέσα, ας πούμε, στην οργάνωση που κάνει το φεστιβάλ, έτσι ώστε να έχουμε και καινούργια πράγματα, γιατί τόσα χρόνια έχουμε σκαλώσει, δηλαδή, στο ίδιο επίπεδο, στο ίδιο μοτίβο, ναι. The Modern Production. Όπως είπα και πριν, The Modern Production είναι, ας πούμε, ένα άτυπο όνομα το οποίο έχουμε δώσει στα όνειρά μας. Ο ορισμός της λέξη, η μετάφρασή της, δηλαδή, είναι παλιωμοδίτικο, το οποίο έχει σχέση με αυτό που κάνουμε, την ερασιτεχνική προσέγγιση πάνω στο κινηματογράφο μέχρι στιγμής, λόγω ότι δεν υπάρχουν λεφτά, και είναι και αυτό που μας εκφράζει. Το παλιωμοδίτικο είναι αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, έχει πολύ αγνή υφή και ό,τι είναι αγνό, πιστεύω, είναι και ανθρώπινο. Άρα αυτό μας αρέσει. Είμασταν in the modern. Στην εκπομπή Μπεράλες. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Γεια σας. Καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τα καλύτερα έρχονται.